Okay, we'd like to welcome the president of Crete and first of all ask him what the youth unemployment situation is like in Crete. Η περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί να αξιοποιήσει τους πόρους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτή την κρίση πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους μας. Πρέπει να δώσουμε θέσεις εργασίας και πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για την απορρόφηση των πόρων. Παράλληλα με την έρευνα, την καινοτομία και τη διασύνδεση με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, πιστεύουμε ότι θα δώσουμε νέες θέσεις εργασίας στους νέους της Κρήτης. What should happen at European level to tackle the issue of youth unemployment? Πρέπει οι Ευρωπαίοι να δώσουν περισσότερους πόρους για τους νέους. Πρέπει να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο ούτως ώστε να μην υπάρχει κανείς νέος άνεργος. Γιατί το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι. Χρειάζεται να δοθούν πόροι, χρειάζεται ένας περισσότερος, μεγαλύτερος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη θέσεων εργασίας για τους νέους σε όλη την Ευρώπη. And the Party of European Socialists has been running a campaign calling for a European youth guarantee. Have you been following this campaign? Στηρίζουμε την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών να υπάρξει ένας φόρος πάνω στις τραπεζικές συναλλαγές, ούτως ώστε να αποτελέσει την εγγύηση για την ανάπτυξη θέσεων εργασίας για τους νέους. Θα είμαστε μαζί με όλους τους νέους της Ευρώπης για να, και τους ηγέτες των κρατών χωρών για να μπορεί να περάσει αυτός ο φόρος και να πάει υπέρ των νέων μας.